ο Οδυσσέας Γραμματικάκης εδώ δίπλα μου. Λοιπόν, έκανα έναν έτσι γενικό πρόλογο γιατί προχτές έκανα ένα εγκληματικό για το επάγγελμά μας λάθος να πω πράγματα που τα έχεις ετοιμάσει εσύ και θα πρέπει να τα πεις εσύ. Δεν... Λοιπόν, Ήταν λάθος, επομένως τώρα Πάμε να πει στο ρεπορτάζ όλο όπω το έχει φτιάξει. Λοιπόν, ε, η πολιτική κούρσα όλο και θερμαίνεται συνεχώ, θα λέγαμε. Ένα ε, είσαι, είσαι, πολύ, ήπιος. Ένα που πολύ ήπιο. Δεν θερμαίνεται απλώ. Έτσι. Τώρα, τώρα, είναι σωστό. Ένα καζάνι που βράζει, λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, λίγε μόλι μέρε πριν τι ε, εκλογές εκλογέ του Νοεμβρίου, με τι ε, επιθέσεις επιθέσει να. Είναι μια περίεργη βασικά κατάσταση. Mm. Ο Ντόναλτ Τραμπ στην ουσία θυματοποιείται, διότι γνωρίζει ότι αυτή η η απόπειρα δολοφονία εναντίον του θα του δώσει ένα κάποιο αβαντάζ mm -hmm. ίσω όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία. Εννοεί η δεύτερη ή την πρώτη, ή η δεύτερη. η δεύτερη. Αυτή εδώ πέρα που έγινε πριν λίγε μέρε, στο γήπεδο του Γκολφ mm -hmm. που έπαιζε. Ε, θα του δώσει ένα βαντάζ ίσω στην πολιτική επικοινωνία και ειδικότερα στο να παίξει στον κύκλο των ΜΜΕ περισσότερο. Mm -hmm. Δηλαδή να εμφανίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ ω ένα πρόσωπο το οποίο θυματοποιείται, δέχεται επιθέσει. Και ούτω καθεξή. Προσεκπλήρωσε αυτό που λε: αν κάποιο αυτή τη στιγμή ανοίξει είτε το Fox News στην τηλεόρασή του είτε το Fox News στο διαδικτυακό τόπο, πρώτο θέμα είναι ο επίδοξο δολοφόνο. Ναι, 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 ναι. Το Fox News έχει συγκεκριμένο ακροατήριο. Απευθύνεται σε συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν απευθύνεται γενικά στο σύστημα, στο, στο, ναι, στου ναι, Αμερικανού ναι, ναι, ναι. πολίτε. Αυ, σε αυτού που απευθύνεται ψηφίζουν ρεπουμπλικάνο, ψηφίζουν Τραμπ. Και βεβαίω παίζει το χαρτί ότι ο άνθρωπο ο, 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 ο οποίο επιχείρησε yeah. να δολοφονεί τον Τόναλτ Τραμπ ήταν υπο, ε, των Δημοκρατικών. Και άλλο ένα. Βεβαίως, καθώς, total... Δεν είναι βέβαια εντελώ λανθασμένο αυτό να πούμε, καθώ είχε ψηφίσει στι προκριματικέ εκλογέ Δημοκρατικού. Καλά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα τώρα. Το... Από την άλλη, εννοείται δεν μπορεί να συνδέσει ένα ολόκληρο κόμμα με. Μα προφανώ και το δεν λοιπόν, Να το κάνει αυτό. Τον Trump. Ε, να πούμε όμω ότι ο Τραμπ στο Fox News δήλωσε ότι η ρητορική των Δημοκρατικών είναι αυτή που βλάπτει τον ίδιο και αυτή είναι που πήγαν να τον σκοτώσουν <laughs> και να τον βλάψουν. Τον ίδιο θέλει να σώσει τη χώρα. Ενώ ίδιοι, λέει, ο Τραμπ, καταστρέφουν αυτή τη χώρα. Ε, την ίδια στιγμή λέει ότι η Κάμαλα Χάρη πολύ καλά ε, διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση και τον πήρε και τηλέφωνο και για τον Τζο Μπάιντεν είπε καλά λόγια και για τις μυστικές υπηρεσίες είπε ότι κάνανε τη δουλειά τους άριστα. Ε, την ίδια στιγμή λέει ότι μόνο οι σημαντικοί πρόεδροι γίνονται στόχος προέδρων. <Στονίκη> δηλαδή παίζει το χαρτί της πολιτικής ενότητας, ναι μεν, από την άλλη δεν μπορεί να μην ρίξει τα βέλη του. Προ του Δημοκρατικού. Και καρότο και μαστίγιο χρησιμοποιεί ο ναι. τύπο που είναι Την ίδια στιγμή οι ναι. υποστηρικτέ του θεωρούν ότι αυτό ήταν ένα θεϊκό σχέδιο. Αυτό που λέγαμε τι προάλλε ότι πάρα πολλοί. Ναι, για πε τώρα, αυτό γιατί ειλικρινά δηλαδή, το είπα και εγώ νωρίτερα, ναι. ε, αλλά είναι, ε, 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 ξε, ξεπερνάει κάθε δημοσιογραφική πληροφορία και κάθε νοήμον, ναι. α, νοήμον άνθρωπο. Τι, 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 τι πιστεύουν ναι, όλο δηλαδή. Όλο αυτό το καλτ στοιχείο με το, την έννοια. Το καλτ cult... το... στοιχείο ψηφίζει όμω. Ναι. Ακαιβώς. Το κάλυψη στοιχείο ψηφίζει. Και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει πάει κατά μία ένας, ένα σε ένα στοιχείο. Δηλαδή μετά την πρώτη απόπειρα του Τραμπ βλέπαμε ψηφοφόρους του να φοράνε επιδέσμους στα αυτιά. Ως ένδειξη συμπαράστασης <σομίου> στον Πρόεδρο. Κάτι το οποίο είναι ανήκουστο κατά μία είναι σε ένα πολιτικό κόμμα και ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στον κόσμο, όπω το Ρεπουμπλικανικό. Και στη θεωρητικά Ρπ. μεγαλύτερη Ρπ. δημοκρατία Ρπ. του κόσμου. Ναι. Εσύ, για πε τι, τι, είναι, τι, τι είναι αυτό το ε, θεόσταλ ε, ε, Είναι και οι άνθρωποι που βγήκαν και μιλήσανε στη, στην πρώτη του ομιλία, η οποία έγινε ε, πριν λίγε μέρε στο Μίσιγκαν μπροστά σε 6.000 κόσμο. Βγαίνανε ε, ε, διάφοροι ε, Υποστηρικτέ του στα μικρόφωνα, δήμαρχοι, ε, ε, αστυνομικοί και τα σχετικά που καλή συνέχεια τέτοιου ανθρώπου και μιλάνε στι ομιλίε του. Ε, όλοι είχαν το επιχείρημα ότι είναι θεϊκό σχέδιο από τη στιγμή που δεν σκοτώσαν τον Τραμπ. Με δύο απόπειρε, πάει να πει ότι θα βγει πρόεδρο. Ο Θεό το θέλει. Ο Θεό το θέλει και έρχεται πάλι στα λεγόμενα αυτό που λέγαμε με το δρόμο τη βίβλου, τη ζώνη τη βίβλου. που Που τις Μα γι' αυτό τα λέμε. Μέρες, σωστό. Ε, για το πώ θεωρούν τον Τραμπ ότι ενσαρκώνει ένα θείο στοιχείο ένα στοιχείο το οποίο είναι ουρανοκατέβατο. Μπορεί να ακούγεται άνθρωπος. σωστά τα λες, μπορεί να ακούγονται αστεία όλα αυτά, μπορεί να είναι γραφικά α, και να τα αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ω τέτοια. Δεν τα αντιμετωπίζουν πουδενή οι Αμερικάνοι ω τέτοια. Και μάλιστα συγκεκριμένε πολιτείε που είναι και οι κρίσιμε. Πολλέ είναι οι κρίσιμε πολιτείε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία πώ κινούνται τα πράγματα πλέον ε, θα σου δημοφιλίας πω, θα σου πω και τα λοιπά και τα λοιπά. Για μας. Έχουμε μία έρευνα βασκα, δεν ναι. είναι ακριβώς δημοσκόπηση που έγινε από το Ινστιτούτο Γκάλοπ, mm -hmm. το οποίο θα το παρουσιάσουμε εδώ πέρα σε πολύ λίγο, στο οποίο δείχνει το πώς οι νέες γυναίκες στην Αμερική έχουν πάει πιο αριστερά από ότι προηγούμενες γενιές. Και σε αυτό λέει το Ινστιτούτο. Μην, μην παρεξηγηθεί και εσύ και εγώ. Όχι πιο αριστερά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πιο προοδευτικά. Μπράβο. Πολύ σωστά. Εντάξει, το... γιατί αριστερά στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια άγνωστη λέξη. Πολύ σωστά. <laughs> το liberal. Το liberal, yeah, liberal πιο φιλελεύθερο. Το φιλελεύθερο ναι. για τα αμερικανικά δεδομένα. Είναι αριστερό. Είναι... Ευρωπαϊκά είναι αριστερό. Είναι όμω αυτό που λε ακριβώ ναι, ναι. προοδευτικά. Πιο προοδευτική. Ναι. Οι γυναίκε είναι πιο προοδευτικέ δηλαδή. Ακριβώ από του άντρε. Οι γυναίκε 18 έω 29 ετών σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορα ζητήματα και υπάρχει και το ζήτημα ότι σε Στι έξι βασικά μεταβαλλόμενε πολιτείε, η Κάμαλα Χάρη έχει τεράστιο προβάδισμα στι γυναίκε. Mm -hmm. Όταν με του άντρε δεν ισχύει το ίδιο, μπορούμε να δούμε κάποια yeah, ευρήματα yeah. τη δημοσκόπηση ε, του Γκάλοπ. Ε, αρχικά να, να δούμε το πού κατατάσσονται οι πολιτικά. Yeah. Βλέπουμε ότι οι γυναίκε ε, θεωρούν ότι είναι φιλελεύθερε στο 40%, ενώ οι άντρε το 25%, ενώ 30% θεωρούν ότι κατατάσσονται οι, οι άντρε ε, ω συντηρητικούς και οι γυναίκε στο 19%. Ναι. Αλλά αυτό που είναι πιο έτσι, σημαντικό είναι τα επόμενα ευρήματα και το κατά πόσο έχει αλλάξει στην ουσία. Mm -hmm. Από το 2016 και μετά βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι γυναίκες σε διάφορα ζητήματα στην Αμερική. Mm -hmm. Και ίσως εκεί λένε οι αναλυτές, οφείλεται και η τετραετία Τραμπ που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή των γυναικών. Για παράδειγμα, αμβλώσεις. Ε, οι αμβλώσεις ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, αλλά... Ακόμα και η ήττα τη Χίλαρη Κλίντον, η οποία θα ήταν. Ήταν, ήταν πλήγμα και... για τι γυναίκε. Ήταν, ναι. Ήταν καθώ είχε παίξει πάρα πολύ το χαρτί πρώτη γυναίκα πρόεδρο ναι. στις στι Ηνωμένε Πολιτείε Κάτι το οποίο δεν συνέβη, ήταν δηλαδή ένα πισωγύρισμα, α πούμε, όσον αφορά το ε, έμφυλο ζήτημα. Σωστά. Ε, και μπορούμε να δούμε ότι, από το, ότι, υπάρχουν σε, σε διάφορα ζητήματα έως και 20% διαφορά ε, οι γυναίκε στι τοποθετήσει του ορίστε εδώ πέρα για ναι. το περιβάλλον, α για παράδειγμα. Το 2008 μέχρι το 2016, το 59% θεωρούσαν ότι η οικονομική, το περιβάλλον πρέπει να έχει προτεραιότητα. Αυτό έχει πάει σε ένα επίπεδο 20% πλέον, ναι. το 17-24. Δηλαδή ότι το περιβάλλον πρέπει να έχει προτεραιότητα ενάντια της οικονομικής ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή στους άντρε βλέπουμε ότι αυτό ναι μεν συμφωνούν με, το, ε, με, αυτή την πρόταση. Ναι, αλλά η ψαλίδα δεν έχει ανοίξει τόσο πολύ όσο γυναίκε. γυναίκες. Είναι σε πολύ λιγότερο βαθμό. Το ίδιο ναι. και την υπερθέρμανση του πλανήτη, ότι αφήλω τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι γυναίκε θεωρούν ότι κατά 86%, δηλαδή ένα άλμα 20% από ε, λίγα χρόνια πριν. Ενώ οι άντρε έχουμε μόνο ένα ε, 6%. Μα μόνο και μόνο από αυτέ τι δύο απαντήσει που έχει το, η έρευνα δείχνει πόσο προοδευτικέ είναι οι γυναίκε σε σχέση με του άντρε. Ναι. Οι άντρε. Που είναι Προφανώς πιο συντηρητική, παρότι είναι θετικό το ότι ειδικά για, το, για την κλιματική κρίση και για την κλιματική κατάρρευση, εντάξει υπάρχει αύξηση και στους άντρες. Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Τώρα όσον αφορά τις αυλώσεις και, υπερθέρμ... και, και, και την οπλοκατοχή, βλέπουμε πάλι ε, γιγάντιε άλματα να γίνονται με τις γυναίκες. Όσον αφορά τις αυλώσεις, το, το 18 με 16 ήταν 42% αυτοί που θεωρούσαν ότι οι αυλώσεις πρέπει να γίνονται υπό όλες συνθήκες. Ενώ τώρα έχουμε στο 60%. Ενώ από τους άντρες έχουμε μόνο 8% ε, άλμα. Όσον αφορά και την οπλοκατοχή, επίσης τεράστιο άλμα των γυναικών, 10% ε, για τους άντρες, σύμφωνα με την έρευνα. Εδώ λένε και όλες οι αναλυτές ότι τα μέσα κοινωνικής διεκτήριας έχουν παίξει πάρα πολύ ρόλο, αλλά και το ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, ειδικότερα το 2016 και μετά, στις προκληματικές βασικά, που εμφανίστηκε ο Μπέρνι Σάντερ με μια έτσι ρίζοσπαστική mm. πλατφόρμα για τα Συστή. αμερικανικά δεδομένα, άλλαξε λίγο την αντίληψη ότι κάποια πράγματα υπάρχουν εναλλακτικέ. Δεν είναι όλα αυτό που ισχύει στην Αμερική, ότι δεν έχει δημόσια υγεία, ας πούμε, δεν μπορεί να το αποκτήσει. Και την ίδια στιγμή ο Μπένις Άντρες έφερε και αυτό το κύμα των νέων φιλελεύθερων ας πούμε, γυναικών, όπως η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτέ, η οποία θεωρείται το, το νέο αστέρι της, της πολιτικής στην Αμερική. Και κάποιοι είχαν πει ότι θα έπρεπε αυτή να ήταν υποψήφια. Είναι μικρή ακόμα. Ναι, καλά. Είναι νέα μόνο και μόνο για αυτό, αλλά γενικά. Yeah. Τέλος πάντων, πάω στο και τα τέσσερα ερωτήματα που, ε, που μας βρήκες και μας έβαλες στην αυτήν δείχνουν ε, ουσιαστικά τι είναι. Είναι κάτι σαν αντιπαράθεση δημοκρατικών ρεπουμπλικανών, γιατί και στις αμβλώσεις οι ρεπουμπλικανοί έχουν αλληστάσει σε σχέση με τους δημοκρατικούς και για την κλιματική κρίση και για την γενιομπλοκατοχή και δείχνει μια... Έτσι, φιλελευθερωποίηση του κοινού. Ακριβώς. Αν θα ψηφίσουν ή όχι, δεν, δε, δε το ξέρω. το ξέρουμε. Ζήτημα πούμε, και για του Ρεπουμπλικάνου, το πώ μπορούν να πλέον οι, να, να... Ε, οι γυναίκε ω ψηφοφόροι να, να, να ψηφίζουν στην ουσία ρεπουμπλικανού όταν υπάρχει τέτοια φιλελευθερωποίηση, αλλά το ίδιο ζήτημα υπάρχει και για του δημοκρατικού για του άντρε, που φαίνεται μια συντηρητικοποίηση εκεί πέρα.